Θα καλημερίσω τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΙΕΦΚΑ. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ που δεχτήκατε αυτή την πρόσκληση εσείς από τη δική μας την πλευρά, γιατί είναι διαφορετικά τα δεδομένα τα οποία ακούμε κάθε φορά σε ό,τι έχει να κάνει με τις συντάξεις. Να σας ακούσω λοιπόν, γιατί εγώ σας ανέφερα τα δεδομένα που έχω στα δικά μου τα χέρια. Ναι, και είναι και λογικό τα δεδομένα να αλλάζουν αναφορικά με τις συντάξεις, γιατί είναι μια δυναμική κατάσταση. Ξέρετε, κάθε μήνα οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ εκδίδουν συντάξεις, προστίθενται νέες εκκρεμότητες γιατί καθίστανται ληξιπρόθεσμες οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που κάνουν οι συνταξιούχοι προ 90 ημερών. Οπότε, όποια και σήμερα να μιλήσουμε, θα πούμε διαφορετικά στοιχεία σε σχέση με αυτά που θα πούμε 5 μέρες μετά. Αλλά η κατάσταση αυτή, η οποία είναι παγιωμένη το τελευταίο διάστημα, είναι η εξής. Είναι ότι στο κομμάτι των κύριων ληξιπρόθεσμων συντάξεων, που ήταν και το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΕΦΚΑ όλα αυτά τα χρόνια, πρακτικά έχουν μείνει γύρω στις 9.000 προβληματικές περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες καθίστανται άμεσα να αποδοθούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Δεν έχουν εκδοθεί, δυστυχώς, αλλά γι' αυτό δεν φταίει εξ ολοκλήρου ο ΕΦΚΑ. Είναι κυρίως με επαιτειότητα των ασφαλισμένων, γιατί, για παράδειγμα, 1.000 από αυτές τις περιπτώσεις είναι με ανοιχτές δικαστικές εκκρεμότητες. Άλλες 2.500 τέτοιες περιπτώσεις είναι με οφειλές των ασφαλισμένων, οι οποίες δεν έχουν διευθετηθεί, δεν έχουν ρυθμιστεί. Κάποιες γύρω στις 5.000 περιπτώσεις δεν έχουν ιατρική γνωμάτευση για να προχωρήσουν και να εκδοθούν. Όπως και να έχει όμως, στόχος του οργανισμού είναι και αυτές οι περιπτώσεις να εκδοθούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Και πρακτικά, ουσιαστικά, το πρόβλημα να έχει λυθεί στο σύνολό του. Αξίζει να σας πω ότι μέσα στους τελευταίους 22 μήνες έχουν εκδοθεί πάνω από 470.000 κύριες συντάξεις στον οργανισμό. Είναι ένα απόλυτο ρεκόρ, δεν έχει ξαναγίνει στον ΕΦΚΑ, ούτε στα χρονικά των παλαιών ασφαλιστικών ταμείων, τόσες πολλές συντάξεις να εκδίδονται σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό νομίζω πρέπει να το καρποθούν και οι ίδιοι υπάλληλοι του οργανισμού, οι οποίοι υπερέβαλαν αυτούς. Και έχουμε φτάσει σήμερα σε αυτό το αρκετά ικανοποιητικό, θα έλεγα, αποτέλεσμα όσον αφορά πάντα τις κύριες ληξιπρόθεσμες συντάξεις. Κύριε Τσαβολέ, εσείς μιλάτε για 9.000 πανελλαδικά κύριες ληξιπρόθεσμες συντάξεις. Αναφέρετε κάποια επιμέρους στοιχεία, δηλαδή 1.000 με εκκρεμότητες, 2.000 με οφειλές, 5.000 χωρίς ιατρική γνωμάτευση. Αναρωτιέμαι την ίδια ώρα, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι επιδιώκουν να πάρουν σύνταξη και θέλουν να βιοποριστούν με τη σύνταξή τους δεν έχουν κλείσει αυτές τις εκκρεμότητες, και πώς προκύπτει από τις 9.000 ληξιπρόθεσμες κύριες σε όλη την Ελλάδα να πηγαίνουμε σε εκείνο το άλλο, το ακραίο νούμερο 330-360 εκκρεμότητες, 330.360 πανελλαδικά, που λέει το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, δηλαδή ο σκοπός του είναι του ενιαίου δικτύου συνταξιούχων αυτή την ώρα να προσβάλλει τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να κλείσουν τις εκκρεμότητες. Κοιτάξτε, το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων δεν ξέρω ποια είναι η δική του τακτική, μπορεί ενδεχομένως να θέλει να κάνει και αυτό το οποίο περιγράψατε. Εγώ από την άλλη δεν μπορώ να δικαιολογήσω τους αριθμούς τους, καθότι σε δημοκρατία ζούμε, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι αριθμούς σκεφτεί. Αυτό το οποίο μπορώ όμως εγώ να σας πω είναι ότι η επίσημη πηγή ενημέρωσης είναι ο ΕΦΚΑ, και τα επίσημα στοιχεία ενημέρωσης επίσης αντλούνται από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Δεν γνωρίζω το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων να έχει κάποιο παράρτημα εντός του οργανισμού που να ξέρει καλύτερα τους αριθμούς από εμάς. Όπως και να έχει όμως, αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι ότι προσθέτει και κάποιες επιπλέον εκκρεμότητες στον οργανισμό, που δεν είναι οι κύριες ληξιπρόθεσμες που ανέφερα. Προσθέτει τις επικουρικές, προσθέτει τα εφάπαξ, όπου και εκεί δυστυχώς κάνει λάθος. Το σύνολο, ακριβώς. Το έχω αναφέρει από την αρχή. Ακριβώς. Αναγκάζομαι κάθε φορά να βγαίνω και εγώ και να τους διορθώνω, χωρίς να το θέλω. Δεν είναι η πρόθεσή μου να βγαίνω και να διορθώνω δηλώσεις άλλων, αλλά πρέπει να κάνω και αυτή την άχαρη δουλειά. Μιλούν για 55.000 εφάπαξ, για παράδειγμα, εκκρεμή, ούτε λόγος. Αυτή τη στιγμή τα ληξιπρόθεσμα εφάπαξ είναι κάτω από 17.000 και τα οποία θα δοθούν μέσα στο επόμενο τετράμινο στην ουσία. Μιλούν για 125.000 ληξιπρόθεσμες επικουρικές, ούτε αυτό ισχύει. Οι ληξιπρόθεσμες είναι περίπου 95.000 με βάση τα στοιχεία Σεπτεμβρίου, και αυτές πρόκειται μέσα στο επόμενο διάστημα να έχουν επίσης εκαθαριστεί. Δεν μπορούσαμε να τις εκδώσουμε
εάν προηγουμένως δεν είχαμε βγάλει τις κύριες. Είναι προϋπόθεση να βγουν οι κύριες για να βγουν οι επικουρικές. Μιλούν επίσης για 80.000 κρεμότητες παράλληλης ασφάλισης. Ούτε αυτό ισχύει. Υπάρχουν 6.000 αιτήσεις συνταξιούχων, 6 και όχι 80.000, οι οποίοι θέλουν να γίνει ο επανυπολογισμός της σύνταξής τους και να πάρουν την πολυπόθητη προσάυξηση επειδή έχουν παράλληλο χρόνο ασφάλισης. Βρίσκουν λοιπόν νούμερα τα οποία δεν στέκουν με βάση την πραγματικότητα και τα στοιχεία που έχουμε στα επίσημα, στα γραφεία, στις διευθύνσεις των απονομών, και κάνουν αυτό το οποίο πολύ, πολύ καλά γνωρίζουν, να κάνουν μια αντιπολίτευση, η οποία όμως τους γυρνάει boomerang, πιστεύω, γιατί ο κόσμος έχει καταλάβει ότι το θέμα των κύριων συντάξεων έχει τελειώσει. Έχουν βγει 500.000 συντάξεις. Αυτές οι συντάξεις πήγαν στην κοινωνία. Μάλιστα. Δεν πήγανε σε κάποιους άλλους. Μα είναι καλό να βγαίνουν οι συντάξεις και να ολοκληρώνονται οι φάκελοι, διότι οι άνθρωποι θέλουν να βιοποριστούν. Γι' αυτό το λόγο και σας το είπα έτσι, κύριε Τσάπαλε. Δεν κάνει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν μπορείς να είσαι συνταξιούχος και να περιμένεις ότι ξέρεις, εγώ θα πάω τώρα να κάνω αντιπολίτευση για να κάνω όλα τα υπόλοιπα. Θέλεις να βιοποριστείς, θέλεις να ζήσεις, θέλεις να πας στο σούπερ μάρκετ σου και να κάνεις όλα τα υπόλοιπα. Και αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι, μέσα στα τελευταία 2,5 χρόνια έχουν πληρωθεί για καθυστερούμενες συντάξεις 750 εκατομμύρια ευρώ. Βγήκαν δηλαδή από τον κρατικό προϋπολογισμό 750 εκατομμύρια ευρώ και δόθηκαν πίσω στους συνταξιούχους. Τα χρωστούμενα δηλαδή επεστράφησαν. Αυτά τα χρήματα άραγε πού πήγαν? Πήγανε σε κάποια άλλη χώρα? Δεν πήγαν στην οικονομία? Δεν πήγαν στις τοπικές οικονομίες? Δεν τα είδαν τα χρήματα αυτά στους λογαριασμούς τους οι συνταξιούχοι? Όσοι βγαίνουν και λένε ότι αυτό δεν έγινε, ή τέλος πάντων έγινε αλλά σε μικρότερο βαθμό, με βάση ποια στοιχεία το επικαλούνται αυτό το πράγμα? Δηλαδή αφισβητούν μέχρι και τις πληρωμές του ίδιου του κράτους απέναντι στους πολίτες? Δεν μπορώ να σας απαντήσω για το τι λέει ο καθένας. Είναι ρητορικό το ερώτημα και νομίζω ότι πρέπει να απαντήσουν εκείνοι από τη δική τους την πλευρά, γιατί δημόσιος είναι ο λόγος σας. 2.000 μόνο οι εκκρεμείς υποθέσεις σε δύο περιφερειακές ενότητες, με επίσης τον ΕΦΚΑ Ηρακλείου να εκδικάζει φακέλους ή να ολοκληρώνει φακέλους, εξετάζει φακέλους ακόμα και από δήμους του Ρεθύμνου, μέχρι στιγμής από τους ίδιους τους εργαζόμενους μέσα στον ΕΦΚΑ, η εικόνα είναι διαφορετική από τους τοπικούς βουλευτές, οι οποίοι έχουν συχνά συναντήσεις με το Σωματείο των Εργαζομένων προσπαθώντας να αναδείξουν προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Οι αριθμοί, και πάλι κύριε Τσάπαλε, είναι αρκετά διαφορετικοί. Το 2000 σε καμία περίπτωση, και αν δεν μιλάμε για τις καινούργιες συντάξεις, fast track διαδικασίες, τουλάχιστον για τις παλιές, είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Κοιτάξτε, συνολικά οι εκκρεμότητες είναι 2.000, όπως είπε και ο διοικητής εχθές. Ο κύριος Δοθεξής, ο οποίος επισκέφτεται το νησί, θα μείνει και σήμερα, θα κάνει μια περιοδία σε όλο το νησί, μαζί με τον επικεφαλής της ομάδας έργου, τον Μιχάλη τον Κεφαλογιάννη, ο οποίος έχει πέσει από πάνω εδώ και 18 μήνες μαζί με τον διοικητή και έχουν καταφέρει να αντιμετωπίσουν σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα. Είναι 2.000 συνολικά οι εκκρεμότητες. Από αυτές οι 1.000 είναι προβληματικές. Εντάσσονται σε αυτό το στόχο που σας περιέγραψα στην αρχή. Ηρακλείο, μισό λεπτό για να το διευκρινίσω. Ηρακλείο, Λασίθι, Ρεθυμνό, Χανιά, 2.000. Συνολικά στην Κρήτη, συνολικά στην Κρήτη. Όχι, δεν μιλάω τώρα για Λασίθι, Ρεθυμνό ή Χανιά, Ηρακλείο. Συνολικά στην Κρήτη οι εκκρεμότητες είναι 2.000, εκ των οποίων οι προβληματικές είναι περί τις 1.000 υποθέσεις. Αυτές οι 1.000 υποθέσεις εντάσσονται στο στόκ των 9.000 που σας περιέγραψα στην αρχή. Αυτά είναι τα στοιχεία. Μισό λεπτό. Οι 1.000 μιλάτε ληξιπρόθεσμες, κύριε συντάξεις. Ληξιπρόθεσμες προβληματικές, ακριβώς. Ναι. Ληξιπρόθεσμες προβληματικές. Ναι. Και συνολικά οι εκκρεμότητες όσον αφορά τις κύριες είναι περίπου 2.000 αυτή τη στιγμή. Πέρσι τέτοια εποχή η Κρήτη είχε 9.000. Αυτό το αναγνωρίζουν οι βουλευτές που αναφέρατε. Οι ίδιοι βουλευτές έρχονται και μας λένε ότι το πρόβλημα έχει αντιμετωπιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και προφανώς υπάρχουν αυτά τα μικρά προβλήματα που έχουν απομείνει, και γι' αυτό το λόγο ήρθε και η διοίκηση του ΕΦΚΑ στην Κρήτη, για να κάνουμε έναν καλύτερο συντονισμό, να δούμε πού ακριβώς οφείλεται αυτή η καθυστέρηση, να κάνουμε μια αναδιάταξη δυνάμεων και να μπορέσουμε και αυτές τις συντάξεις άμεσα με μια ειδική ομάδα που έχουμε συστήσει, Task Force, για όλη την Ελλάδα, αλλά με έμφαση στην Κρήτη και στις προβληματικές περιοχές, να μπορέσουμε να βγάλουμε και αυτές τις συντάξεις το συντομότερο
δυνατό. Κύριε Τσαπαλέ, κάνοντας το ρεπορτάζ και ακούγοντας τους εργαζόμενους, εγώ θα σας το αναφέρω τις περισσότερες φορές. Ξέρω ότι και εσείς γνωρίζετε αυτά τα οποία λέγονται μέσα από την συχνότητα του 984 και από όλους τους φορείς οι οποίοι εδώ φιλοξενούνται. Είναι το εξής. Από τους ίδιους τους εργαζόμενους να λένε: κάναμε και κάποιες υποδιευθύνσεις. Και καλά κάναμε και κάναμε οι υποδιευθύνσεις. Διότι δεν κάνει να ξεχνάμε ότι χρειάζεται να εξυπηρετηθούν και εκείνοι που μένουν σε διαφορετικές περιοχές του Ηρακλείου, για να μην ταλαιπωρούνται και όλοι μαζί να τρέχουν σε ένα σημείο. Την ίδια ωστόσο στιγμή, οι υπάλληλοι που φεύγουν από τη μία υπηρεσία, από τη μία διεύθυνση, για να στελεχώσουν την άλλη διεύθυνση, δεν παίρνουν μαζί τους φακέλους. Δεν αναλαμβάνουν εκείνο το έργο το οποίο θα έπρεπε να έχουν. Παραμένουν οι φάκελοι στο ίδιο κτίριο, με αποτέλεσμα όλοι οι φάκελοι, όσοι και αν είναι τελικά, γιατί είναι διαφορετικά τα μεγέθη, τα οποία λένε οι άνθρωποι και τα οποία λέτε εσείς, αυτό το οποίο να κάνουμε είναι ένας υπάλληλος, δύο υπάλληλοι, τρεις υπάλληλοι, ένας να γνωρίζει, δύο να μην γνωρίζουν, πέντε να μην γνωρίζουν, να έχουν αφήσει τους φακέλους εδώ. Μέχρι πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Και μην ξεχνάτε, κυρία Τσάπαλη, και μετά μας απαντάτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ότι τουλάχιστον μέχρι πέρυσι έφευγαν από εδώ φάκελοι και πήγαιναν σε άλλα καταστήματα στην υπόλοιπη χώρα που δεν είχαν τον ίδιο φόρτο εργασίας, βλέπε Βόρεια Ελλάδα, δυτικά της Βορείου Ελλάδας. Ναι. Επέστρεφαν στην Αθήνα και στην συνέχεια εδώ. Μη μου πείτε ότι δεν το ξέρετε. Το οποίο δεν δούλεψε, ήταν ένας από τους λόγους που οδήγησε σε αυτές τις τεράστιες καθυστερήσεις στο να μεταφέρονται φάκελοι από το Μοριά στη Ρούμελη και από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη. Και γι' αυτό το λόγο το σταματήσαμε. Δημιουργήσαμε ενιαία κέντρα απονομών σε κάθε νομό, σε κάθε περιοχή της χώρας, σε κάθε πρωτεύουσα νομού. Και αυτό πραγματικά είναι που δούλεψε. Και είχαμε το αποτέλεσμα να βγουν 500.000 συντάξεις σε 2,5 χρόνια. Τώρα στην Κρήτη, αυτό που περιγράφεται, όντως υπήρξε σαν αδυναμία, αν θέλετε. Και είναι λογικό, συνέβη και σε άλλες περιοχές. Στην αρχή τουλάχιστον, επειδή δημιουργήσουμε αυτά τα ενιαία κέντρα απονομών, να υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στις μεταφορές των φακέλων που θα ακολουθούσαν ουσιαστικά τη μετακίνηση των υπαλλήλων. Ένας από τους λόγους που ήρθε λοιπόν η διοίκηση του ΕΦΚΑ στην Κρήτη είναι για να λυθούν και αυτά τα οργανωτικά ζητήματα, να βρεθεί ένας κοινός βηματισμός, ένας καλύτερος συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών στο νησί, για να μπορέσουμε και οι φάκελοι να πάνε στα σωστά χέρια και εγκαίρως και να μπορέσουν στη συνέχεια να βγουν το συντομότερο δυνατό. Ξέρετε, ο ΕΦΚΑΚ μαζί με την κοινωνική υποχρέωση που έχει, την τεράστια κοινωνική υποχρέωση που έχει να εκδίδει συντάξεις στην ώρα του, έπρεπε να κάνει και έναν τεράστιο οργανωτικό μετασχηματισμό κάτω από αντίξωες συνθήκες εν μέσω πανδημίας. Και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει ότι η δουλειά έχει γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουν οργανωτικά τα υποκαταστήματα λειτουργήσει σε έναν αρκετά ικανοποιητικό βαθμό, τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες. Μένουν κάποιες μικρές κινήσεις που πρέπει να γίνουν, όπως είπε και ο διοικητής εχθές, οι οποίες θα γίνουν μέσα στους επόμενους μήνες. Και πιστέψτε με, η εικόνα του ΕΦΚΑ στο πρώτο τρίμηνο του 2023 θα είναι αρκετά καλύτερα από αυτή την οποία είναι σήμερα. Κύριε Τσαπαλέ, fast track συντάξεις. Υποστηρίζουν οι συνταξιούχοι ένα 20% λανθασμένο. Το δίκτυο, όχι συνταξιούχοι. Το δίκτυο. Επίσης, υποστηρίζουν ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τους πιστοποιημένους λογιστές και δικηγόρους, είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλα τα λάθη. Λένε και κάτι άλλο, ότι ξέρετε, εάν πάμε σε αυτές τις fast track συντάξεις με τόσα λάθη και κρεμεί η εκδίκαση του φακέλου για να ολοκληρωθεί, για να πάρει ο συνταξιούχος και με το υπόλοιπο ποσό το οποίο του αναλογεί και τραβήξει σε βάθος χρόνου, εδώ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος, διότι αυτό σημαίνει ότι πάμε και σε παράβαση καθήκοντος. Είναι έτσι τα πράγματα? Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Αυτή τη στιγμή έχουν εκδοθεί περίπου 50.000 συντάξεις fast track από τις 470.000 που σας περιέγραψα. Από αυτές τις 50.000 συντάξεις fast track, περίπου το 15-20% έχουν εκδοθεί όχι με λάθη, αλλά με κάποιες αποκλίσεις όσον αφορά το χρόνο ασφάλισης που έχει υπολογιστεί για να εκδοθεί η σύνταξη του ασφαλισμένου. Τι εννοώ? Μπορεί ένας ασφαλισμένος να έχει τρία ταμεία. Να έχει από 10 χρόνια στο καθένα, από 10, 15 και 5 ας πούμε. Έχουν ληφθεί υπόψη σε αυτόν τα 25 χρόνια από τα δύο ταμεία και δεν έχει ληφθεί υπόψη το τρίτο το ταμείο που είναι τα 5 έτη. Και ο νόμος λέει, τον κατοχυρώνει τον υπάλληλο, ότι σε βάθος πενταετίας μπορεί
να έρθει να υπολογίσει εκ νέου την σύνταξη του ασφαλισμένου και να προσθέσει και τα 5 χρόνια ασφάλισης που δεν το έκανε στην αρχή για να του βγει μεγαλύτερη η σύνταξη στην ουσία. Αυτό το προβλέπει ο νόμος, έχει ψηφιστεί και γίνεται σε ένα ποσοστό, όπως σας είπα, 15 με 20%. Ναι, αλλά μέσα σε αυτή την πενταετία πώς θα ζει? Μα παίρνει κανονικά τη σύνταξη του. Τι εννοείται πώς θα ζει? Παίρνει το σύνολο της σύνταξης που του αναλογεί. Παίρνει τη σύνταξη που αναλογεί στα 25 χρόνια ασφάλισης. Και αν έχει μια απόκληση μιας πενταετίας, αυτή θα έρθει σε δεύτερο χρόνο ΕΦΚΑ να την εκαθαρίσει και να αποδώσει το υπερβάλλον ποσό μαζί με τα αναδρομικά στον ασφαλισμένο και με αυτόν τον τρόπο να διορθώσει την απόκληση, ας το πούμε έτσι. Στη συντριπτική τους πλειονότητα, αυτές οι αποκλήσεις είναι μικρού ασφαλιστικού χρόνου. Δεν μιλάμε για 10, 15, 20 χρόνια, ούτε καν για 5, όπως σας είπα το παράδειγμα. Είναι κατά βάση λίγους μήνες ή ένα έως δύο χρόνια. Μα είπατε ότι βάση του νόμου είναι κατοχυρωμένος ο υπάλληλος σε βάθος πενταετίας για να δώσει, να ξαναδεί το φάκελο. Να δώσει την προσάυξηση, ακριβώς. Εμείς δεν περιμένουμε όμως την πενταετία για να δώσουμε αυτή την προσάυξηση. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι υπηρεσίες και έχουν εκδώσει μαζικά διορθωτικές αποφάσεις επιστροφής ουσιαστικά και αυτών του χρόνου του ασφαλιστικού πληρωμής και αυτού του χρόνου του ασφαλιστικού που δεν είχε υπολογιστεί εξ αρχής. Έχω αποφάσεις στα χέρια μου με αριθμό πρωτοκόλλου, με αριθμό απόφασης, με υπογραφές υπαλλήλων και από την Κρήτη, οι οποίες δείχνουν ότι όντως το πρόβλημα, η απόκληση αυτή διορθώνεται το συντομότερο δυνατό. Αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που υπάρχουν λοιπόν στον ΕΦΚΑ εδώ στην Κρήτη και στον ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης. Αλλά αν μου επιτρέπετε, αυτό δεν είναι πρόβλημα όσον αφορά το fast track. Ανέκαθεν υπήρχε δυνατότητα και συνέβαινε από όλους τους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ και του ΙΚΑ του παλαιού να εκδίδουν συντάξεις με επιφύλαξη. Δεν ήρθε τώρα ο Χατζηδάκης και ο Δουδεξής να θεσπίσουν τη fast track σύνταξη και να βγαίνουν κάποιες συντάξεις με επιφύλαξη επειδή δεν έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα αίτια ασφάλισης. Ανέκαθεν συνέβαινε αυτό στον οργανισμό. Οπότε για ποιο λόγο βγαίνει το δίκτυο συνταξιούχων και θυμάται ότι τώρα για πρώτη φορά ο εργαζόμενος βγάζει με επιφύλαξη συντάξεις? Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίζει. Εγώ δεν έχω σταματήσει μόνο στο ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, έχω σταματήσει και στο ρεπορτάζ το οποίο κάνουμε με τους εργαζόμενους εδώ στον ΕΦΚΑ Ηρακλείου. Και οι εργαζόμενοι τι λένε, ότι υπογράφουν λάθος αποφάσεις? Υπάρχουν και λάθος αποφάσεις, ναι. Και τις υπογράφουν οι ίδιοι εργαζόμενοι, αυτό είναι παράβαση καθήκοντος. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει, κύριε Τσάπαλε, να το βρείτε εσείς. Αλλά εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Δεν είναι έτσι, συγγνώμη. Δεν υπογράφει κανένας υπάλληλος αποφάσεις οι οποίες είναι παράνομες. Ούτε εμείς τους το έχουμε πει αυτό, ούτε οι ίδιοι το κάνουν. Εγώ μίλησα για παρανομία. Για παράβαση καθήκοντος, επειδή είπατε στην αρχή για παράβαση καθήκοντος. Σε περίπτωση που πάει μία εκδίκαση πάνω από τα 5 χρόνια και φτάσει μέχρι τα 10 χρόνια. Αυτό είπα ότι ισχυρίζονται. Δεν είπα ότι είναι παράνομο αυτό που υπογράφεται, μην παρεξηγηθούμε. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να πάει πάνω από πενταετία αυτή η διόρθωση της απόκλησης. Αντιθέτως, έχει δοθεί εντολή από το διοικητή οι μεγάλες αποκλήσεις να εντοπίζονται και να διορθώνονται σε λίγους μήνες. Δεν πρέπει να ανησυχούν οι συνταξιούχοι που πήραν τη σύνταξή τους με fast track και έχουν αυτές τις αποκλήσεις. Τελευταίο ερώτημα. Με βάση τα δεδομένα τα οποία έχετε και τα δεδομένα τα οποία έχετε για να βρίσκεται εδώ ο διοικητής του ΙΕΦΚΑ, σημαίνει ότι γνωρίζετε ποια είναι τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες για τον κόσμο που σας ακούει, που πολύ συχνά επικοινωνεί και μαζί μας λέγοντας ότι καθυστερούν και 4 χρόνια και 5 χρόνια και 18 μήνες και 20 μήνες. Πρόσφατα μιλούσαμε με κάποιον κύριο ο οποίος είπε, μα περιμένω και πάω στα χωράφια και δουλεύω ενώ έχω μπει στη σύνταξη, ενώ έχω καταθέσει τα χαρτιά μου για σύνταξη, γιατί δεν έχω πώς να ζήσω. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους που σας ακούνε αυτή την ώρα, αυτό το οποίο είναι το επιδιωκόμενο σε χρόνο 2 μηνών, 3 μηνών, 5 μηνών, εκδίκαση, μπορεί να χρησιμοποιώ λάθος λέξη, ολοκλήρωση εξέτασης φακέλων, σε πόσο χρόνο για να λήξουν όλες οι εκκρεμότητες, οι ληξιπρόθεσμες? Όσον αφορά τις ληξιπρόθεσμες κύριες, είναι θέμα λίγων μηνών και σε συνεργασία με τους ασφαλισμένους να λυθεί το πρόβλημα εξ ολοκλήρου, αλλά εκεί απαιτείται και η συνεργασία και των ίδιων των ασφαλισμένων να σπεύσουν, να διευθετήσουν τα χρέη τους, να εκδώσουν ιατρικές γνωματεύσεις, να ολοκληρωθούν οι δικαστικές εκκρεμότητες που σας περιέγραψα στην αρχή. Όσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις, είναι θέμα λίγων μηνών να αντιμετωπιστεί και αυτό το πρόβλημα, μιας και τώρα βγήκαν οι κύριες συντάξεις, και να δουν
τις απολαβές να αυξάνονται, τις αποδοχές τους να αυξάνονται ουσιαστικά μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2023. Όσον αφορά τα ΕΦΑΠΑΚ, σας είπα ότι είναι περίπου 15 με 17.000. Δεν γνωρίζω πώς αναλογούν στην Κρήτη, αλλά συγκριτικά με άλλα μεγέθη που έχουμε υπολογίσει, δεν πρέπει να είναι πάνω από 500-700 ΕΦΑΠΑΚ εκκρεμή σε ολόκληρη την Κρήτη. Και αυτά πρόκειται να δοθούν μέσα στους πρώτους μήνες του 2023. Όταν μιλάτε λοιπόν για λίγους μήνες να κλείσουν αυτές οι εκκρεμότητες, αναφέρεστε μέσα γενικότερα στο πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο του 2023. Κοιτάξτε, ναι, εκεί θα είναι το κομβικό. Εκεί θα αντιμετωπιστεί το μεγαλύτερο κομμάτι του προβλήματος των επικουρικών και των ΕΦΑΠΑΚ. Γιατί έχουμε βρει ουσιαστικά το μηχανισμό να εκδίδουμε γρήγορα συντάξεις. Θα μετατοπιστούν άτομα από εκεί που εξέδιδαν τις κύριες στο να εκδίδουν πλέον επικουρικές και ΕΦΑΠΑΚ. Έχει ψηφιοποιηθεί μια διαδικασία έκδοσης των επικουρικών. Και επομένως θα δούμε μια πολύ πολύ σημαντική πρόοδο εκείνο το τρίμηνο, τετράμηνο. Αυτό το οποίο ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε κλείνοντας, είναι το θέμα των αυξήσεων, γιατί μιλάμε για συντάξεις και για εκκρεμότητες, αλλά θα πρέπει νομίζω να τονίσουμε ότι οι ενενεργεία συνταξιούχοι, που είναι πλέον 2,5-2,6 εκατομμύρια οι συνταξιούχοι, εκ των οποίων το μισό εκατομμύριο, ξαναλέω, βγήκε τους τελευταίους 22 μήνες, το 1 έκτο δηλαδή των συνταξιούχων βγήκε τους τελευταίους 22 μήνες, ότι θα δουν αυξήσεις ξεκινώντας από την 20η Δεκεμβρίου, με το πιθανότερο σενάριο, μέχρι και τέλη Ιανουαρίου. Θα δουν 4 ειδών διαφορετικές αυξήσεις. Η πρώτη αύξηση έχει να κάνει με την καταβολή των 250 ευρώ σε ευάλωτους. Μιλάμε για 1,1 εκατομμύρια συνταξιούχους με 800 ευρώ σύνταξη μέσα και κάτω το μήνα. Η δεύτερη και η τρίτη αύξηση έχουν να κάνουν με την εισφορά αλληλεγγύης που καταργείται και την τέταρτη τύση αύξηση του νόμου Βρούτσι, οι οποίες θα δοθούν με τις συντάξεις Ιανουαρίου που καταβάλλονται τέλη Δεκεμβρίου. Και υπάρχει και η τέταρτη μεγάλη αύξηση που την περιμένει πολλοί κόσμος, που είναι το 7,75% που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση και η οποία θα δοθεί τέλη Ιανουαρίου με τις συντάξεις Φεβρουαρίου. Εάν προσθέσουμε όλες αυτές τις αυξήσεις μαζί, προκύπτει ότι πάνω από το 95% των συνταξιούχων θα δει μία, δύο ή και τρεις αυξήσεις στους λογαριασμούς τους. Ένα στους δύο δε θα δει μία επιπλέον σύνταξη στο λογαριασμό του μέσα στο 2023. Είναι μια ισχυρή οικονομική ενίσχυση των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι είναι στην πλειονότητά τους ευάλωτοι οι συμπολίτες μας, ειδικά εν μέσω πληθωρισμού και ακρίβειας, προκειμένου να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες των καιρών, θεωρώ. Πάντως, το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, ήδη με ανακοίνωσή του από τα χθες, λέει ένα στους τρεις συνταξιούχους, ή 910.000 δικαιούχοι δεν θα πάρουν καμία αύξηση. Μιας που αποδείχθηκε ότι είναι το προσφυλάσμα θέμα για σήμερα. Ωραία. Μιλάει για τους ανθρώπους που έχουν προσωπική διαφορά. Ψεύδεται και σε αυτό. Τι να κάνω. Δηλαδή, εγώ αναγκάζομαι κάθε φορά να βγαίνω και να αντικρώ τα επιχειρήματα του δικτύου. Αυτές οι 910.000 άνθρωποι που έχουν προσωπική διαφορά, σε ποσοστό 80-83% θα δουν και αυτοί αυξήσεις. Πώς? Όχι το 7,75%, αλλά την καταβολή των 250 ευρώ στις 20 Δεκεμβρίου, όπως είπαμε, και μέσω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που δεν είναι αμεληταία. Κυμαίνεται από 66 μέχρι και 400-500 ευρώ το χρόνο συνολικό όφελος. Κρατάω τις παρατηρήσεις σας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσάπελε. Εγώ ευχαριστώ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.